Είχατε σχέσεις με ανθρώπους? Με τους παρανόμους, κλέφτες, ληστές. Που ξέρεις πώς έχω βοηθήσει. Η Μακαρίτισσα, η γυναίκα μου, έλεγε ο μισός μισθός έρχεται στην οικογένεια και ο άλλος μισός μισθός πάει στους εγκληματίες. Ερχόταν ο άλλος, δεν έχω, δώσ' μου. Άντε πάρε, ο ληστής, ξέρω εγώ. My friend, I'll say it clear. Η σύζυγος είχε να αντέξει αρκετά. Τότε δεν είχαμε τα κινητά τηλέφωνα. Πόσες φορές έβλεπε από την τηλεόραση που βρισκόμουν. Την είχε πάρει μια φίλη μας οικογενειακή και λέει πώς πάει ο Πάνος στα Γιάννενα, πώς είναι στα Γιάννενα, τι σου είπε. Ποια Γιάννενα, λέει, στα Γιάννενα δεν είναι? Όχι, δεν το ξέρω. Δεν προλάβαινες. Μπαίνεις στο ελικόπτερο, πας στα Γιάννενα, κάνεις, τρέχεις να προλάβεις το ένα, το άλλο. Ήταν βράχος ακλόνητος η Τζένι, άλλο πράγμα. Αλλά έφυγε νωρίς, τι να κάνουμε τώρα. Εμπρόλαβε να, έτσι να χαρεί και εκείνη αργότερα. Να δει και εκείνη εγγονάκια όπως είδα εγώ τώρα και τα χαίρομαι. Και μου έλεγε η κακομοίρα, Μακαρίτισσα, η γυναίκα μου, χάνεις τις καλύτερες στιγμές των παιδιών. Παρ' όλα αυτά ο γιος δεν πτωήθηκε και ακολούθησε αυτή τη δουλειά. Εγώ ήθελα να ακολουθήσει και η κόρη. Όποιον τομέα στη δημοσιογραφία, αλλά δεν ήρθε η κόρη. Επέλεξε δικηγορία. Τη δουλειά να την αγαπάνε, αλλά την οικογένειά τους να την έχουν πάνω απ' όλα και μετά τη δουλειά. Και ευτυχώς βρήκαν συντρόφους πολύ καλούς και το ένα το παιδί και το άλλο. Αναπληρώνετε τις ώρες που χάσατε στα εγγόνια? Θα τα πάω βόλτα, στην παιδική χαρά. Θα πάω όταν δεν μπορούν, θα τα κρατήσω. Δεν με κουράζει, με γεμίζει ικανοποίηση και χαρά.